Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούμε. Μπορούμε να καταγγέλουμε την λιτότητα ή ό,τι θέλετε, αλλά εάν δεν υπάρχει βούλη στην Ευρώπη για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή είμαστε σε θέση να εξηγειάνουμε τον προϋπολογισμό μας, τότε δεν έχει καλό μέλλον η Ήπειρός μας, και η Λετωνία είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς τα κάνει σωστά αυτά τα πράγματα κανείς. Δεύτερον, η συζήτηση για τη δημοκρατία που έχουμε. Τι μάθαμε την Κυριακή? 61% των Ελλήνων είναι κατά περαιτέρω περικοπών. Μα είναι τόσο περίεργο αυτό? Αν ψηφίζαμε στη Φιλανδία ένα δημοψήφισμα, τότε εκεί θα μπορεί να έλεγαν οι Φιλανδοί, δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε τους φόρους μας για τη διάσωση άλλων χωρών, της Ελλάδας. Αυτό τι είναι? Είναι κακή δημοκρατία αυτό? Δεν θέλουν να δώσουν οι φορολογούμενοι? Τι μάθαμε? Ότι υπάρχουν εθνικές προοπτικές, αλλά δεν προωθούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ως ιδέα το ότι καθόμαστε όλοι γύρω γύρω από ένα τραπέζι για να επιτύχουμε συμβασμό. Όχι προκλήσεις, όχι αντιπαράθεση. Συμβασμοί. Γι' αυτό η Κυριακή δεν ήταν καλή ημέρα για την Ευρώπη. Υπέστη βλάβη η Ευρώπη την προηγούμενη Κυριακή. Και οι επιφημίες που ακούσαμε από διάφορες ακραίες πλευρές για το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι καλές για την Ευρώπη. Κοιτάξτε, ορισμένοι λένε ότι είναι άδικη η συμφωνία που προτείνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όλα αυτά τα απογεύματα που προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τον Τσίπρα και την ελληνική κυβέρνηση ήταν για να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία. Δεν προτεινόταν περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις. Πρότειναν περικοπές στρατιωτικές δαπάνες και προβλέπονταν 35 δις για την ανάπτυξη Ελλάδας. Και αυτά η ελληνική κυβέρνηση με ευκολία τα απέρριψε. Βεβαίως ήταν μια δίκαιη συμφωνία αυτή που προτεινόταν και για μας. Αυτή τη στιγμή για την ομάδα μας τουλάχιστον δεν έχουμε καμία δυνατότητα να δούμε πόσο είναι δυνατόν. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να φανταστούμε πόσο παραπέρα θα μπορούσαν να πάνε αυτές οι προτάσεις. Το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ είναι υψηλού κινδύνου. Η Ελλάδα ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Η Ελλάδα έκανε πολλές περικοπές. Μειώθηκε το ΑΕΠ. Αυτό ήταν σίγουρα μεγάλο βάρος για τη χώρα, αλλά δυστυχώς τους τελευταίους 5 μήνες προχώρησε ακόμη πολύ περισσότερο η κατάσταση. Υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, έχουν κλείσει τράπεζες, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της Ελλάδας. Και αυτό είναι και ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν κοιτάξουμε σήμερα την Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διχόνοια σε αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλός απολογισμός αυτός για την Ελλάδα. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω, η Ευρώπη, και το ξέρουμε όλοι, βασίζεται επί αρχών αλλά και επί κανόνων. Και οι δύο πλευρές είναι σημαντικές. Οι αξίες είναι δημοκρατία, αλληλεγγύη, και νομίζω ότι η Ευρώπη είναι υπόδειγμα για όλο τον πλανήτη. Από την άλλη μεριά όμως, Ευρώπη σημαίνει και κανόνες και τήρηση των κανόνων. Τήρηση των συμφωνιών, των συμβάσεων που έχουν αποφασιστεί. Και αυτό είναι Ευρώπη, και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να επανέλθουμε και στην τήρηση αυτής της αξίας.